Συνεχίζεται το ζήτημα της μη απόδοσης χρημάτων από την ίσπραξη των λογαριασμών ρεύματος από τα ΕΛΤΑ στη ΔΕΗ. Χρήματα των καταναλωτών από την πληρωμή των λογαριασμών ταχυδρομικά παρακρατώνται και δεν αποδίδονται εγκαίρως στην επιχείρηση. Αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής, πολλοί πελάτες της ΔΕΗ αφενός καλούνται να καταβάλουν ξανά το λογαριασμό τον οποίο έχουν ήδη εξοφλήσει. Αφετέρου χάνουν και την έκπτωση συνέπειας, όπως ονομάζεται, ύψους 15%, καθώς εμφανίζονται να μην έχουν πληρώσει στην ώρα τους. Βέβαια, υπάρχει πάντα και ο κίνδυνος διακοπής της παροχής λόγω οφειλής, που στην πραγματικότητα δεν υφίσταται. Για το θέμα, ΔΕΗ και ΕΛΤΑ βρίσκονται στα δικαστήρια. Και δυστυχώς και σε αυτόν τον λογαριασμό εξακολουθούν να υπάρχουν μέσα στους λογαριασμούς της ΔΕΗ ανίσπρακτα από τον ΕΛΤΑ όσοι καταναλωτές πλήρωσαν τον 6ο και τον 7ο μήνα. Συνεχίζουν να υπάρχουν μέσα στους λογαριασμούς της ΔΕΗ και είμαστε υποχρεωμένοι να τους αφαιρούμε μέχρι τουλάχιστον να δούμε πότε θα μπουν αυτά τα φράγκα για να σταματήσει αυτό το κακό. Ήδη η ΔΕΗ βρίσκεται στα δικαστήρια με τον ΕΛΤΑ, ενώ τα τελευταίους τώρα λογαριασμούς βλέπουν μπαίνουν αυτά τα χρήματα που έχουν πληρώσει, όσοι εξακολουθούν βέβαια να πληρώνουν στον ΕΛΤΑ. Αυτοί όμως που πληρώθηκαν τον 6ο ή τον 7ο μήνα συνεχίζουν να μην έχουν καταβληθεί στη ΔΕΗ από τον ΕΛΤΑ. Ας ελπίσουμε, γιατί δεν λέμε μεγάλα λόγια, ότι στον επόμενο λογαριασμό θα καταβληθούν αυτά τα ποσά από τον ΕΛΤΑ, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να μπορούν να έχουν και το ευεργέτημα το 15% και να συνεχίσουν τα πράγματα ομαλά. Είναι δηλαδή τόσο δύσκολο και τόσο ψυχοφθόρο να έρχονται από που να κάνουν 60 χιλιόμετρα και 60-120 από τα Πλατανάκια, από τη Μακρινίτσα, από τη Μαύρου Θάλασσα, από την Αλιστράτη, από την Πρώτη, από πού να σας πω, και να πληρώνουν 40 ευρώ βενζίνες ή τέτοια, να στείλονται στην ουρά στη ΔΕΗ για να διορθώσουμε ένα λογαριασμό. Για να μην φοβούνται, ξαναλέμε, ότι αυτά με το ένα με τον άλλο τρόπο θα εισπραχθούν. Για να μην ταλαιπωρούνται αυτοί οι άνθρωποι όμως, μπορούν να κάνουν μία αφαίρεση και να πληρώνουν το υπόλοιπο σε κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής στις τράπεζες ή όπου αλλού μπορούν. Για να μην έρχονται και στείλονται εδώ στην ουρά στη ΔΕΗ και περιμένουν με τις ώρες, μπορούν να κάνουν και αυτό. Ας ελπίσουμε, λέω, ότι στους επόμενους λογαριασμούς, το επόμενο δίμηνο, θα έχουν καταβληθεί, ώστε να μην έχουμε πάλι τα ίδια και τα ίδια. Σύμφωνα με το liberal.gr, το θέμα δεν είναι καινούριο. Έγινε για πρώτη φορά γνωστό τον Απρίλιο του 2017, όταν ο πρόεδρος της ΔΕΗ Μανώλης Παναγιωτάκης απέστειλε εξώδικο στη διοίκηση των ΕΛΤΑ, καλώντας την να σταματήσει την πρακτική της παρακράτησης χρημάτων. Επανήλθε στην επικαιρότητα τον Ιούνιο του 2017, όταν σε δεύτερο εξώδικο προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των ΕΛΤΑ, ο κ. Παναγιωτάκης ζήτησε την άμεση καταβολή των χρημάτων, ύψους 19,5 εκατομμύρια ευρώ, που χρωστούσε ως εκείνη τη στιγμή η επιχείρηση. Οι μεγάλοι άνθρωποι είμαστε, μας κόφτει τι που πρέπει να πληρώσουμε. Εγώ δεν μπορώ να πω να μην παραπληρώνω στα ΕΛΤΑ. Έτσι. Τα ΕΛΤΑ, σας το ξαναλέω, είναι εμβληματικό εισπρακτικό κέντρο του κράτους. Η ΔΕΗ δεν έχει σύμβαση με τα ΕΛΤΑ. Μπορεί όμως να εισπράττει όλους τους λογαριασμούς ΔΕΗ, ΟΤΕ, νερά, Vodafone και τι ό,τι άλλα μπορούν να υπάρξουν. Τους τελευταίους βρήκαν ποιοι την έκαναν τη δουλειά και τους καθαίρεσαν, τους έδιωξαν δηλαδή. Βλέπω κάποιους που πλήρωσε στα ΕΛΤΑ τους τελευταίους λογαριασμούς ότι σε δύο μέρες μπήκαν στη ΔΕΗ. Από την ώρα που πληρώθηκαν. Για τους τελευταίους λογαριασμούς μιλάμε, έτσι. Αλλά ξαναεπαναλαμβάνω, για αυτούς τους λογαριασμούς που πληρώθηκαν τον 6ο μήνα, Ιούνιο ή Ιούλιο. Εσείς υπάρχει, να πούμε πάλι, αυτή είναι το e-bill. Το e-bill, φυσικά, ο παππούς και η γιαγιά που να ξέρουν. Τα εγγόνια όμως και όλοι που ασχολούνται με αυτά, είναι ένα πολύ θαυμάσιο πρόγραμμα, το οποίο μπορούν να βλέπουν τους λογαριασμούς τους μέσα, μπορούν να και τους παλιούς και τους καινούργιους, μπορούν να πληρώνουν με e-banking μέσω e-bill, χωρίς καμία χρέωση, χωρίς προμήθεια, και να ελέγχουν τα πάντα.